Αυτιά παλιά για τον Ιωαννίδη. Γίνεται το 1-2 εκεί με τον Στράτζαλη. Ιωαννίδη στο σουτ. Γκολ! 1-0 με τον Ιωαννίδη να κάνει το σουτ και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του Ατρομήτου. 1-0 για την ομάδα του Μελισσοχωρίου. Πολύ νωρίς. Με το ωραίο γκολ του Ιωαννίδη. Για να δούμε. Επιμένουν οι φιλοξενούμενοι τώρα. Προσπαθούν να συνδυαστούν. Μάσκα στο σουτ. Η μπάλα out. Για να δούμε. Η Βαζίδης ψάχνει να βρει τον Ιωαννίδη, ο οποίος μπαίνει από δεξιά. Για να δούμε το σουτ και η μπάλα μόλις out. Τελείωσε η Καλίδη στο corner. Περνάει η μπάλα. Για να δούμε. Σκέπη στο σουτ και θα χαθεί ευκαιρία εδώ για την ομάδα του Ατρομήτου με το σουτ του Σκέπη. Παναγιωτίδης θα κάνει το μακρινό σουτ και δοκάρει. Φοβερή φάση. Για να δούμε κεφαλιά, εκεί θα διώξει ο Σκουλαριώτης. Ιωαννίδης, μια μπάλα για το Στράτζαλη. Στράτζαλη στο σουτ, η μπάλα βρίσκει το δοκάρι και θα περάσει out. Θάνος, από αριστερά, κάνει τη σέντρα. Εκεί θα διώξει προσωρινά ο goalkeeper. Νέο σουτ, νέα απόκρουση, η μπάλα corner. Έρχεται σε βοήθεια Παναγιωτίδης. Επιμένει ο Λιδοξόπουλος, θα πάρει την μπάλα, θα κάνει και την τρίπλα. Μπαίνει στην περιοχή, σπάει την μπάλα εκεί για να δούμε. Παγιούλας. Σε θέση βολή στο σούτ, την μπάλα στο δοκάρι. Θα κάνει και το γέμισμα. Η μπάλα στον Ιωαννίδη τώρα. Ιωαννίδης θα περάσει. Ιωαννίδης θα κάνει το σούτ. Γκολ! 2-0 με τον Ιωαννίδη. Να κάνει το δυνατό σούτ. Η μπάλα στα δίχτυα. 2-0 για τον Μελισσοχώρη. Θα κάνει τη βαθιά παλιά, ψάχνοντας να βρει το Μάσκα. Αυτός θα πάρει την κεφαλιά. Για να δούμε εκεί μέσα στην περιοχή. Ο Τσουλχάι σουτ, γκολ! Γκολ 2-1. Μειώνουν οι παίκτες του Ατρόμητου με τον Ανέκο. Μπράβο, έτσι είναι παιδιά, μπράβο! Τελείται το φάουλ. Για να δούμε κεφαλιά. Η μπάλα στο δοκάρι αφού απόκρουσε ο Μουλαράς. Ευκαιρία εδώ για την ομάδα του Μελισσοχωρίου με την κεφαλιά που έκανε εκεί ο Αϊβαζίδης. Τελείται το κόρνερ, κεφαλιά, δοκάρι εκεί, φοβερή ευκαιρία που χάνει η ομάδα του Ατρόμητου Φιλαδέλφειας με την κεφαλιά του Λιθοξόπουλου. Ιωαννίδης στη γωνία του κόρνερ, περνάει, για να δούμε, ξαναπερνάει εκεί, κάνει και την πάσα μες στην περιοχή, το σουτ, κάποιες κόντρες. Μάσκας λίγα μετραφόρα, εκτελείται, περνάει μπάλα και γκολ. Το 2-2 για τον Ατρόμητο με τον γκολ του Μάσκα. Κάπου μπορεί να βρει και η μπάλα εκεί. Ο Μάσκας λοιπόν, σκόρερ. Θα διώξουν οι παίκτες του Ατρόμητου, επιμένουν οι γηπεδούχοι. Για να δούμε, θα γίνει σέντρα για τον Ιωαννίδη, το σούτ του Ιωαννίδη. Πέφτει και μπλοκάρει ο Μουλαράς. Για να δούμε, Μάσκας το πάει απευθείας. Κεφαλιά, δοκάρι, φοβερή φάση. Εκεί ο Κοσμούδης έβαλε το κεφάλι του. Άλλαξε την πορεία της μπάλας. Η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι. Ιωαννίδης. Θα κάνει τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Για να δούμε τι. Αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Σαραφίδης. Βαθιά παλιά του Σαραφίδη. Για να δούμε, αφήσει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Γίνεται το σουτ. Η μπάλα out. Το σουτ από τον Αϊβαζίδη. Αϊβαζίδης σουτάρει και πολύ ωραία απόκριση εκεί του Μουλαρά. Μάσκας λίγα μετραφόρα, εκτελείται το φάλ με πολλά φάλτσα, περνάει μπάλα και γκολ! Γκολ! 2-3! Φοβερή ανατροπή για την ομάδα του Ατρόμητου Φιλαδέλφειας, καθώς στο φάλ του Μάσκα ο Τσιτλακίδης έχασε το κοντρόλ της μπάλας και ήρθε ο Λιθοξόπουλος, την έσπρωσε στα δίχτυα. Μια παλιά περνάει για τον Ιωαννίδη. Ιωαννίδης περνάει ανάμεσα από δύο. Με τον Νέκο. Ιωαννίδης περνάει, ποιον βρίσκει μπροστά του. Ιωαννίδης από δεξιά. Για να δούμε, θα γίνει σέντρα. Από την άλλη πλευρά θα γίνει το σουτ. Και θα χαθεί μοναδική ευκαιρία εκεί από τον Κοσμούδη. Απομακρύνει. Και πάλι η γηπεδούχη στην επίθεση. Νέο γέμισμα. Κεφαλιά γκολ. 3-3. 3-3 για την ομάδα του Μελισσοχωρίου.
Φοβερό παιχνίδι εδώ στο Μελισσοχώρι. 6 τέρματα, 5 δοκάρια. Και τώρα σκόρε είναι ο Ζαρκαδάς. Γίνεται το 1-2. Για να δούμε τώρα. Παναγιωτίδης. Παλιά για τον Ιωαννίδη. Ιωαννίδης εκεί. Μια πτώση και πέναλτι. Πέναλτι για την ομάδα του Μελισσοχωρίου που κερδίζει ο Ιωαννίδης. Φοβερό παιχνίδι. Παναγιωτίδης. Εκτελείται και γκολ. 4-3. Φοβερό παιχνίδι. 4-3 για την ομάδα του Μελισσοχωρίου. Με πέναλτι παίρνει πάλι το προβάδισμα. Και γίνεται γρήγορα η σέντρα. Για να δούμε. Έγινε γρήγορα η σέντρα. Αλλά ο παίκτης με το νούμερο 9 δεν είχε περάσει. Γιατί δεν το βγάζεις κάρτα, ρε! Δεν είχε περάσει ο παίκτης με το νούμερο 9 από την άλλη πλευρά. Και ο διαιτής δίνει επανάληψη στη σέντρα. Τσουλχάει. Από δεξιά και ο Ζουλχάη. Κάνει τη σέντρα, επικίνδυνα, κεφαλιά και καταπληκτική ευκαιρία, η μπάλα μόλις out να γίνει το 4-4. Μάσκας λίγα μέτρα φόρα, εκτελείται το φάουλ, για να δούμε. Διαμαρτύρονται οι παίκτες του Ατρόμητου. Άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί. Στο έδαφος, Μάσκας λίγα μέτρα φόρα. Εκτελείται το φάουλ με φάλτσα, κεφαλιά, προσπάθησε εκεί. Η μπάλα θα περάσει out τελικά. Εντάξει, και στα δύο παιχνίδια, και στο προηγούμενο μέσα στην αστραπή μεσαίου και στο σημερινό, θεωρώ ότι δείξαμε ότι είμαστε καλύτερη ομάδα. Σήμερα έγινε όμως ένα εκπληκτικό παιχνίδι και από τον αντίπαλο. Είχαμε 4 δοκάρια, 3 δοκάρια εμείς, 2 δοκάρια ο αντίπαλος, 7 γκολ, έγινε ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Στο τέλος μας κάνανε ανατροπή, τους κάναμε ανατροπή στην ανατροπή και δείξαμε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο ότι έχουμε γερό μέταλλο φέτος και πιστεύω ότι η ομάδα φέτος θα πάει εξαιρετικά. Ωραία. Πιστεύετε αυτός ο τρόπος διεξαγωγής του κυπέλου που έκανε φέτος η Ένωση βοηθάει τις ομάδες? Ο τρόπος διεξαγωγής τι εννοείται? Για... κυπέλου, με το ομίλου. Στο κομμάτι του βοηθάει σίγουρα γιατί ξεκινάει αργά το πρωτάθλημα. Οπότε βρίσκουμε περισσότερο ρυθμό έχοντας περισσότερα παιχνίδια, σε 3 παιχνίδια στην πρώτη φάση. Οπότε είναι θετικό για εμάς ότι επειδή ξεκινάμε σε ένα μήνα περίπου, ότι θα έχουμε 3 επίσημα παιχνίδια στη διάρκεια του Οκτωβρίου. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Επίσης, καλή συνέχεια. Έχουμε κοντά μας το σκέπι τον Αθανάσιο, παίκτης, πρόεδρος, να μας πει δύο κουβέντες. Τι μάτς ήταν αυτό που είδαμε σήμερα? Καλησπέρα καταρχήν. Το μάτς ήταν πολύ δύσκολο, όπως είδατε και θα δουν και οι τηλεθεατές. Καταφέραμε από 0-2 μέχρι να βρούμε τα πατήματά μας να γυρίσουμε το παιχνίδι 3-2. Τώρα, κατά τη γνώμη μου, τα παιδιά ήταν πολύ καλά, πολύ καλή ομάδα του Μελισσοχώρη. Είμαστε και εμείς αρκετά καλά όμως και έπρεπε να κερδίσουμε. Κατά τη γνώμη μου, ο διαιτής δεν μας έπαιξε στο τέλος. Δεν ξέρω για κάποιο λόγο ήθελε να κερδίσει το Μελισσοχώρη. Το τελειώνουμε, δεν πειράζει, κύπελο είναι. Παρότι το θέλαμε, θέλουμε να περάσουμε στις επόμενες φάσεις. Από εκεί και πέρα, καλή πορεία σε όλους. Εύχομαι και στο Μελισσοχώρη και σε εμάς. Ωραία. Πιστεύεις ο τρόπος διεξαγωγής που έκανε η Ένωση φέτος για το κύπελο βοηθάει τις ομάδες? Και βέβαια τις βοηθάει, γιατί έτσι κι αλλιώς θα ξεκινούσε το πρωτάθλημα αργά από ό,τι καταλάβαμε. Καλά έκανε αυτό με τους ομίλους για να μπορέσουμε να πάρουμε λίγα παιχνίδια στα πόδια μας, να μπορέσουμε να βρεθούμε. Ήταν πολύ καλό αυτό που έκανε. Ναι. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά και εγώ ευχαριστώ.